τη φίλη σας ευχαριστώ πολύ που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μου για αυτή τη συνέντευξη τύπου, την οποία θεώρησα αναγκαίο να τη δώσω σαν ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, μετά από κάποια συσσωρευμένα διαδικαστικά που έχουν συμβεί, τον απολογισμό κυρίαρχα αυτών εντός εισαγωγικών που καθόρισαν απολογισμό, το θέμα του νερού, αλλά την εν γέννη εικόνα του Δήμου θεωρώ υποχρέωσή μου να ενημερώσω τους δημότες μας. Συγχωρέστε με, γιατί πάντα μιλάω από στήθους. Αυτή τη φορά, επειδή ξέρω ότι το χρονικό περιθώριο μιας πετυχημένης συνέντευξης που είσαστε όλοι πολύ καλοί και την κάνετε και με έχετε συμβουλεύσει να είναι σύντομη, έχω κάνει κάποιες σημειώσεις. Θα προσπαθήσω λοιπόν να είμαι στο μότερο δυνατόν γίνεται. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ενημερώσω λοιπόν για το πλαίσιο του απολογισμού πεπραγμένο. Ο Καλλικράτης ορίζει ότι είναι ειδική δημόσια συνεδρίαση η οποία μπορεί να γίνει μέχρι τα τέλη Ιουνίου. Σε αυτή την ειδική συνεδρίαση συμμετέχουν όλοι οι επιστημονικοί φορείς, συνδικαλιστικοί φορείς, σωματεία που δραστηριοποιούνται στο Δήμο μας, οι δημοτικοί σύμβουλοι, ακόμα και πολίτες. Όπου όταν γίνει ενημέρωση υπάρχει και διάλογος, ερωτήσεις κλπ. Λοιπόν, εμείς ανταυτού είδαμε απλά μία. Παρακολουθήσαμε, δεν ήταν απολογισμός αυτό, έτσι. Δεν έγινε διάλογος, όπως είδατε. Έγινε σε ένα προτζέκτορα, παρουσιάστηκαν κάποια πράγματα. Μία απλή παράθεση αριθμών, δεδομένων δράσεων και έργων που υλοποιήθηκαν από τη Δημοτική Αρχή αυτό το διάστημα των 2 ετών. Αλλά το μεγαλύτερο μέρος, το τραγικό ήταν που εκεί ήθελα να εστιάσω, δεν είναι αφορούσε ο απολογισμός, αφορά ότι έχει παρέλθει. Δεν αφορούσε το μεγαλύτερο ποσοστό ότι έχει γίνει, αλλά το τι θα γίνει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό που σας λέω, γιατί προκύπτουν διάφορα ερωτήματα. Και θα σας πω το πρώτο και το πιο σημαντικό που στις τελευταίες δημοτικές συνεδριάσεις πάντα το θέτω θέμα προημερησίας. Πώς γίνεται να καλούμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να κινητοποιούμε το Facebook, το Instagram, όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για να παρουσιάσουμε αυτόν τον τύπο απολογισμό, να είστε εδώ στην αίθουσα αρκετά άτομα, ήσαν όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης του κ. Νανόπουλου, ήσασταν εσείς. Αλλά ο αριθμός ήταν γεμάτος 20-25 άτομα. Απορώ λοιπόν πώς γίνεται και δεν κάνουμε δημοτικές συνεδριάσεις, τα συμβούλια, διαζώσεις. Ο Καλλικράτης πλέον τα άρθρα και η ΚΙΑ μας δίνει το δικαίωμα να μπορούμε να συνεδριάσουμε ζωντανά τα συμβούλια. Ξέρετε, έχει άλλη δυναμική ένα ζωντανό συμβούλιο και άλλη δυναμική τηλεδιάσκεψη. Δηλαδή, έχουν γίνει πολλά παρατράγουδα, τα θυμάστε, μέχρι το Ράδιο Αρβίλα έχουμε βγει από τις διασκέψεις, ακούγονται τηλέφωνα, πάρτονε να μπει μέσα πάλι να ψηφίσει, ενώ σε ένα δημοτικό συμβούλιο διαζώσεις είναι όλα πιο δυναμικά. Λοιπόν, αυτό πρέπει να σταματήσει και κάνω και έκκληση να ξεκινήσουμε τα διαζώσεις δημοτικά συμβούλια. Ακούσαμε λοιπόν, θεωρώ ότι ήταν και κακοστημένο, και πρόχειρο αν θέλετε, γιατί είδαμε πολλούς από τους ανθρώπους να είναι σε ένα ίδιο μήκος κύματος, με πρόχειρα γραπτά το τι ο καθένας θα αναφερθεί, έτσι, και σας είπα το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν το τι θα γίνει. Μας είπαν, ας πούμε, ότι αναπτύχθηκαν διαδικτυακές υπηρεσίες ταχύτητα και εξυπηρετήθηκαν οι πολίτες. Σαφέστατα. Για το αυτονόητο μιλάμε. Αυτή είναι η υποχρέωση μιας δημοτικής αρχής ενός Δήμου εν λειτουργία. Και ξέρετε και κάτι. Και αυτή την περίοδο του 2020 που υπήρχε και το lockdown και πάρα πολλές από τις υπηρεσίες δεν δεχόσαν και κόσμο για κάποιο διάστημα, γιατί ήταν έτσι οι κανονισμοί, απορώ, δηλαδή τι θα κάναν οι υπάλληλοι στο Δήμο, οι αιρετοί στο Δήμο, θα δουλεύαν περισσότερο. Άρα έπρεπε να προχωρήσουν κάποια θέματα, γιατί ήταν αυτονόητο. Και ξέρετε κάτι, όταν μια κυβέρνηση τα προχωράει όλα αυτά, ιδίως τα διαδικτυακά ας πούμε που διατείνονται, είναι όλα λειτουργίες της κυβέρνησης, οι οποίες πέρασαν στις περιφέρειες και στους Δήμους. Άρα ήταν φυσικό, επακόλουθο και αυτονόητο να υλοποιηθούν. Δεν έγινε κάτι καινούριο. Λοιπόν, μας είπε ο κύριος Δήμαρχος, ότι ο Δήμος είναι ένας. Εδώ είδαμε, δεν θυμάμαι, 2-3 απολογισμούς. Ένα απολογισμό δικό του, απολογισμό Δημάρχων, θα ακολουθεί σίγουρα απολογισμός νομικών προσώπων. Άρα δεν είδαμε κάτι ενιαίο και δεν κατάλαβα γιατί βιάστηκε να κάνει κάτι τέτοιο ή γιατί δεν το έκανε όπως ορίζει ο Καλλικράτης. Μίλησε για μια ομάδα που εργάζεται αρμονικά. Εγώ κάθε άλλο παρά αρμονία βλέπω στις συνεργασίες.
και τη βλέπω επί πρακτέου τιμή συνεργασία των διάφορων δημαρχιών, είτε σε θέματα που αφορούν αναπτυξιακά, ας πούμε, έχουμε μία αναπτυξιακή στο Δήμο, η οποία, ξέρετε, δεν απολογήθηκε ο κύριος Κασιώτης, δεν είπε τι έκανε πεπραγμένα, και ανταυτού έχουμε ενημέρωση ότι δημιουργήθηκε μια καινούργια αναπτυξιακή δημόπρακτος, μηδενίζοντας τις τεχνικές υπηρεσίες, γιατί έτσι λέει είναι πιο γρήγορα να βγαίνουν και πιο εύκολα οι μελέτες. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω, είναι αντικρουόμενο. Έλειπε καταρχήν και ο πρόεδρος από το ΔΣ, ο κ. Κυριαζής. Δηλαδή δεν θα μπορούσε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου να ενημερώσει. Θυμάμαι ότι η ψήφιση του Προέδρου του ΔΣ στην αρχή της θητείας ήταν ομόφωνη. Αυτή τη φορά πολύ φοβάμαι δεν θα είναι ομόφωνη, γιατί τα δείγματα του κυρίου Κυριαζή ως Πρόεδρος δεν είναι τόσο ευχάριστα και τόσο βοηθητικά λειτουργικά για αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Για το θέμα του νερού δεν θα ήθελα να αναφερθώ παρά μόνο γιατί τα 10 χρόνια, τα τελευταία τα 12 που είμαι σε αυτή τη θέση που με έχει στείλει ο κορινθιακός λαός, έτσι, δυστυχώς βλέπω ένα ίδιο έργο επαναλαμβανόμενο. Το νερό έχει έρθει στην πόλη της Κορίνθου, ήταν πόσιμο, ποιοτικό. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Λόγω λήψη δίας του διαδήματος, το δέχομαι. Λόγω λαθών παραλήψεων, και αυτά είναι υπαρκτά. Εγώ εκείνο που εντείνω την προσοχή σε όλους είναι ότι πρέπει να γίνουν προσπάθειες προς την αποκατάσταση του προβλήματος που έχει δημιουργηθεί με το νερό, γιατί σήμερα που μιλάμε έχω ενημερωθεί ότι πολλές περιοχές, δηλαδή χωριά του Δήμου μας, πλέον δεν έχουν νερό. Έχουν και παύσεις από νερό. Λοιπόν, άρα να μην γίνω μάτις κακών και να μην παρακαλάω όπως ο Δήμαρχος να βρέξει ο Θεός, έτσι πρέπει να κάνουμε ενέργειες. Λύσεις υπάρχουν. Ενημερώθηκα από την υπηρεσία του ΔΕΙΑΚ και έχει λύσεις η ΔΕΙΑΚ. Πρέπει να τους ακούσουμε και να τους αφήσουμε να κάνουν τη δουλειά τους. Δεν θέλω να πω άλλα για το νερό, γιατί καταλαβαίνετε είναι σοβαρό το θέμα και δεν πρέπει να παίζουμε. Η πλατεία μας, απολογιστικά. Εάν μιλήσουμε για την πλατεία, εγώ προσωπικά δεν είμαι ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα. Η Συμμαχία Πολιτών πρέσβευε ανοιχτό διαγωνισμό αρχιτεκτονικό. Όταν θα αναλάβει τα ενία του Δήμου, θα σταματήσει πάση φύσης ενέργεια, ανοιχτό αρχιτεκτονικό διαγωνισμό και πλατεία από την αρχή. Να έρθουν 5 προτάσεις, να επιλέξουμε τη μία και ας καθυστερούσαμε. Αυτό το πράγμα δηλαδή, άντε στα γρήγορα να μαζέψουμε την πλατεία, σπασμένα πλακάκια, το συντριβάνι δεν λειτουργεί, κολόνες πέφτουνε, η παιδική χαρά για μένα έχει μπει σε λάθος σημείο, ξαφνικά ακούσαμε και προτάσεις να βάλουμε και μνημείο του Αποστόλου Παύλου, ένα αμπλαούμπλικο πράγμα, το οποίο ας πούμε είναι ένα τηγάνι ζωντανό, δεν έχει χώμα, δεν έχει γκαζόν, τον γκαζόν αν πάτε τώρα απ' έξω έχει ξεραθεί. Και αυτό ξέρετε δεν είναι έργο, είναι ένα συνεχιζόμενο έργο, το οποίο όμως θα το πιστωθεί αυτή η δημοτική αρχή. Το αποτέλεσμα του έργου θα το πιστωθεί αυτή η δημοτική αρχή και άρα λοιπόν να μην θυραμβολογούμε με πράγματα τα οποία δεν είναι και τόσο καλά. Είναι πράγματα προς αποφυγή θα έλεγα για μένα. Ακούσαμε πάρα πολλές υποσχέσεις, θα και το τελευταίο φαινόμενο που είναι πολύ έντονο ήταν οι μεταγραφές. Είναι αναφέρετο το δικαίωμα του καθενός να ανεξαρτητοποιηθεί, άλλωστε είμαι ο πρώτος ανεξαρτητοποιημένος δημοτικός σύμβουλος με μια διαφορά σημαντική, ότι παραμένω ανεξάρτητος, διότι δεν συμφωνώ με πάρα πολλά πράγματα. Μου έχετε κάνει πολλές φορές την ερώτηση και εσείς κύριε Νικολόπουλε και εσείς όλοι με έχετε ρωτήσει ότι εάν με καλούσε ο Δήμαρχος. Φυσικά και έχω υποχρέωση, αν με καλέσει ο Δήμαρχος, να πάω να συζητήσω αν μπορώ να βοηθήσω. Αλλά εγώ θα πάω με προτάσεις συγκεκριμένες, θα πω πού πάσει ο Δήμος και θα πω τι προτείνω για να λυθούν τα προβλήματα. Δεν ξέρω αν αυτό γίνει δεκτό. Γιατί πολύ φοβάμαι, επειδή είναι τόσο γρήγορες οι μεταγραφές, έτσι, και όσο και να λέει ο Δήμαρχος ότι δεν διαλάει εντός εισαγωγικών συνδυασμούς, πώς προκύπτουν οι ανεξαρτητοποιήσεις. Οι ανεξαρτητοποιήσεις προκύψαν διότι έχει προηγηθεί κάποια συζήτηση, έχει προηγηθεί κάποια συμφωνία. Το ζητούμενό μας τώρα ποιο είναι, να πάρουμε μία απλή ψήφο για να πρεσβεύσουμε την πλειοψηφία σε ένα δημοτικό συμβούλιο και να ψηφίζουμε χωρίς να ξέρουμε τα θέματα όλοι και να λέμε ναι. Γιατί προχτές ήρθε ένα θέμα, ας πούμε, στο Δημοτικό Συμβούλιο που αφορούσε το ΜΟΛ,
Και δεν ξέρω αν γνώριζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι, χωρίς να θέλω να προσβάλλω κανέναν, τι αφορούσε. Και εγώ το είπα. Ότι ενώ είπαν στον απολογισμό ο κύριος Πούρος ότι έχει γίνει, θα μας έρθει η μελέτη κλπ. Προχτές ψηφίσαμε για τη μελέτη. Με τα ίδια ποσά ακριβώς. Και η απάντηση που πήρα δεν ήταν πιστική. Μάλιστα εξοργίστηκαν και λίγο. Ότι παραπλανώ το σώμα. Δεν μου έδωσαν μια σαφή απάντηση για να πω εντάξει. Είδαμε μέσα σε όλα και θα πω την αντίρρησή μου να απολογείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Ήμαρτον και Έλεος. Απολογούνται οι άνθρωποι που είναι αιρετοί στο λαό. Αυτό δεν ήταν απολογισμός. Δεν έχει κανένα λόγο να απολογηθεί ο Γενικός Γραμματέας στον κόσμο. Ο Γενικός Γραμματέας είναι ορισμένος από τον Δήμαρχο. Στον μόνο που απολογείται είναι στον Δήμαρχο. Για να συνεχίσει να κάνει καλύτερα τη δουλειά του ή αν την κάνει καλά να πάρει τα εύσημα. Αλλά βλέπετε ο κύριος Δήμαρχος τον ανάγαγε ως τον πιο έμπιστό του συνεργάτη. Και απορώ οι συνάδελφοί μου της Συμμαχίας Πολιτών, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, πώς το αντιμετωπίζουν αυτό. Αλλά ο Γενικός Γραμματέας δεν είχε κανένα λόγο να μας πει οτιδήποτε μπορούσε να απολογηθεί, γιατί ξέρετε υπάρχουν ευθύνες και στο Γενικό Γραμματέα. Είδαμε ένα συνέδριο Γενικών Γραμματέων το οποίο ήταν λιπέστατο από μέτρα λόγω COVID. Είδαμε μια πληθώρα κόσμου, πήγε πάρα πολύ καλά, επισκέφθηκε ο κόσμος την Κόρινθο, ήταν πολύ ενημερωτικό, πολύ χρήσιμο. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι για να συμμετέχουν θα έπρεπε να πληρώσουν. Με δική μου παρέμβαση, ξέρετε, ανταποκρίθηκε ο γραμματέας και πήγα και μου είπαν ότι δεν θα πληρώσετε, κύριε Κορδός, ήταν παράληψή μας. Αποδέχτηκαν τα λάθη τους, αλλά είναι πολλά λάθη. Τι να μιλήσουμε τώρα για τη συναυλία που έγινε. Εγώ δεν θα σας πω, πολύ πετυχημένη και πολύ όμορφη. Τα αποτελέσματα των κρουσμάτων τα είδατε 10 μέρες μετά, πόσο ανέβηκαν. Και εν πάση περιπτώσει, δεν λέω όχι σε ένα τέτοιο τρόπο διασκέδασης, αλλά θα πρέπει να σκεφτόμαστε περισσότερα. Εγώ δεν θέλω να πω πολλά περισσότερα. Εκείνο θέλω να πω και ξέρετε κάτι. Μιλήσανε για όραμα και μέχρι εδώ τα χαρτιά. Νομίζω ότι δεν ξέχασα τα βασικά. Μιλήσανε για όραμα, για πορεία ευθύνης, για μια ανάπτυξη. Όταν αυτό το όραμα στηρίζεται σε συσχετισμούς συμφωνιών, να το πω έτσι κομψά, έτσι, και μεταγραφών, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι ένα οικοδόμημα τέτοιο στέρεο και πόσο μπορεί να κρατήσει. Εύχομαι να κρατήσει. Ο Δήμος αυτός έχει όντως ανάγκη από όραμα. Πιστεύω ότι έχει ανάγκη πλέον από καινούριους ανθρώπους να γυρίσουν σελίδα, να σταματήσει αυτό το, ξέρετε, τα λέμε μεταξύ μας και στους καφέδες και στα πηγαδάκια, ο έτσι ο ένας, έτσι ο άλλος, έτσι ο άλλος. Πρέπει να υπάρχει μια ενότητα σε όλα τα επίπεδα. Δεν έχω εγώ να χωρίσω με κανένα συνάδελφο στο Δημοτικό Συμβούλιο τίποτα. Έχω διαφορετικές απόψεις για πολλά. Εγώ θα ήθελα να καλέσω όλους τους ανθρώπους, τους νέους ανθρώπους που δεν έχουν ασχοληθεί ακόμη, ή ανθρώπους, ξέρετε, που έχουν ασχοληθεί μέχρι τώρα με τα κοινά και δεν έχει υλοποιηθεί το όραμά τους. Έτσι ώστε, αν είναι δυνατόν, να δημιουργηθεί κάτι καινούργιο στο Δήμο μας. Να νομίζω, παιδιά, ότι αυτό αφού κράζουμε από την κοινωνία καθημερινά, έχει ανάγκη κάτι καινούριο. Και ξέρετε κάτι, σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα. Μπας και έτσι μπορέσουμε να δημιουργήσουμε καινούργια πράγματα στην πόλη μας, να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας στην πόλη μας. Εγώ δηλώνω παρόν σε αυτή την προσπάθεια. Είμαι εδώ. Δεν ξέρω τι θα ακολουθήσει, δεν ξέρω πώς θα εμποδοθεί μια τέτοια προσπάθεια. Αλλά το αποτέλεσμα μέχρι σήμερα, γιατί ξέρετε, διέθεσα 5 χρόνια από τη ζωή μου όντας Συμμαχία Πολιτών. Αυτό που βλέπω σήμερα τη Συμμαχία Πολιτών δεν με ικανοποιεί καθόλου. Και από ό,τι γνωρίζω δεν ικανοποιεί ακόμα και τους ανθρώπους της Συμμαχίας Πολιτών. Αυτή την αίσθηση έχω εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Ό,τι θέλετε μπορώ να σας απαντήσω.